Είμαι πολύ συγκινημένος που με προλόγησε η Ελένη Πελιά. Είμαι πολύ συγκινημένος για την παρουσία του Αρισίδη του Θωμόπουλου και του φίλου και συντρόφου Αντώνη Ρουπακιώτη και των εκλεκτών φίλων που δίνουν τη μάχη στις δημοτικές εκλογές και στην περιφέρεια. Αγαπητοί και αγαπητές, οι δημοτικές εκλογές που έρχονται έχουν μια ιδιαίτερη πολιτική σημασία για δύο λόγους. Αυτές θα γίνουν με το νέο εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής, αφενός, και αφετέρου είναι οι πρώτες εκλογές στην εποχή μετά το μνημόνιο. Άρα, ξεκινάει για την τοπική αυτοδιοίκηση μια νέα εποχή, πιο δημιουργική. Γιατί η απλή αναλογική θα ενισχύσει τη συμμετοχική δημοκρατία, θα αναδείξει προγραμματικές συγκλήσεις και συνεργασίες που θα αναβαθμίσουν τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η εντολή προς τον Δήμαρχο με την απλή αναλογική, αυτό αλλάζει. Δεν είναι εντολή νομής της εξουσίας. Είναι μια εντολή σύνθεσης, μια εντολή συνένεσης. Παράλληλα, αυτές οι εκλογές αναδεικνύουν και μια άλλη σύγκρουση. Αναδεικνύουν τη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο κόσμους. Από τη μία, είναι εκείνος των οφειρελεύθερων και συντηρητικών πολιτικών που ενισχύουν την άνοδο της ακροδεξιάς και διαλύουν τις ζωές των ανθρώπων. Και από την άλλη, είναι εμείς, ο κόσμος της αλληλεγγύης, της υπεράσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων, της συλλογικής δράσης και της δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, εμείς οι αυτοδιοικητικοί θα πρέπει να αντιπαραθεθούμε με το νεοφιλελεύθερο πείραμα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα πρέπει να αντιπαραθεθούμε με τη λογική του λιγότερου κράτους, της λογικής 1:5 στις προσλήψεις και της κατάργησης των επιχορηγήσεων με τη μεταφορά του ένφια στην αυτοδιοίκηση. Η αντικατάσταση των κεντρικών αυτοτελών πόρων για τους Δήμους συμπυκνώνει την πεμπτουσία του νοφιλελεύθερου δόγματος. Μειώνει τη χρηματοδότηση των Δήμων από το κράτος, το οποίο το απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του. Καταργεί τον χαρακτήρα της αλληλεγγύης και καταργεί τον αναδιανεμητικό ρόλο της φορολογίας. Φεύγουν οι πολίτες που έχουν ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα και έρχονται οι πελάτες που απολαμβάνουν τόσες υπηρεσίες όσες αντέχει η τσέπη τους. Οι προτάσεις αυτές πρακτικά τι σημαίνουν? Σημαίνουν ιδιωτικοποιήσεις, λιγότερη τοπική αυτοδιοίκηση, λιγότερες και ακριβότερες κοινωνικές παροχές για τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο. Μια νεοφιλελεύθερη λογική, η οποία τελικά οδηγεί σε υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τους δημότες. Τα πειράματα αυτά, όπου εφαρμόστηκαν, απέτυχαν. Στην Ευρώπη είναι εμφανής πλέον η τάση για την επαναδημοτικοποίηση υπηρεσιών που είχαν ιδιωτικοποιηθεί, όπως το νερό. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Δεν πρέπει να τις συγχαίουμε με τη μάχη των εθνικών εκλογών. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι δημοτικές εκλογές δεν έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά, κάθε άλλο μάλιστα. Εννοώ ότι σε αυτές θα πρέπει να κυριαρχεί ο καθαρός αυτοδιοικητικός λόγος και όχι η κομματική αντιπαράθεση. Κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη μας, το να ξεκινάει μια κεντρική κομματική πολιτική αντιπαράθεση 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές, τις αυτοδιοικητικές, αλλά και τις ευρωεκλογές, αυτό είναι, κάνει κακό στην ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση. Διότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε ουσιαστικά για τα αυτοδιοικητικά προβλήματα. Αλλά αυτό επηρεάζει και τις ευρωπαϊκές εκλογές, που και αυτές είναι πολύ σημαντικές, διότι στις ευρωεκλογές καλούμαστε να ψηφίσουμε για το μέλλον της Ευρώπης. Αυτές ακριβώς οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές διέλυσαν τους Δήμους τα προηγούμενα χρόνια. Διέλυσαν όταν εφαρμόστηκαν μέχρι το 2015 τους παιδικούς σταθμούς και την καθαριότητα. Με λιγότερους υπαλλήλους, αναλώσιμους ανθρώπους, με εργολάβους ανθρώπων. Είμαστε απέναντι ακριβώς στην εφαρμογή αυτών των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην πόλη μας. Είμαστε απέναντι σε αυτούς που θέλουν την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών. Είμαστε απέναντι σε εκείνους που αντιλαμβάνονται το Δήμο ως λάφυρο, ως ότι ο Δήμος τάχα τους ανήκει. Ο πολιτικός μας στόχος σε αυτές τις εκλογές είναι να ενισχύσουμε την παρουσία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαστε οι μόνοι οι οποίοι μπορούμε να εγγυηθούμε στην πράξη την λειτουργία της απλής αναλογικής.
το οποίο είναι ένα πάγιο αίτημα του αυτοδιοικητικού κινήματος, το οποίο μας υποχρεώνει να λειτουργούμε διαφορετικά. Το άνω κάτω στο καλαμάκι έχει στο πυρήνα του προγράμματος του την απλή αναλογική. Την είχε από πάντοτε. Η θεσμική αυτή μεταρρύθμιση υποχρεώνει και σε μια άλλη λειτουργία. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία στις εκλογές αυτές ποιος εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος. Δηλαδή, έχουμε μπροστά μας ένα άλλο επίπεδο πολιτικής λειτουργίας. Εμείς, όσον αφορά το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, βάζουμε τρεις κανόνες οι οποίοι είναι απαράβατοι. Πρώτος κανόνας είναι η στήριξη και η πολιτική υιοθέτηση της απλής αναλογικής. Δεύτερος κανόνας είναι η στάση αρχής απέναντι στην ακροδεξιά. Καμία συναλλαγή με τους νεοναζί της Χρύσης Αυγής. Τρίτο, το κοινό μέτωπο απέναντι στην εφαρμογή των αντιδραστικών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που διαλύουν τις ζωές μας. Ξέρετε, η εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών δεν είναι μακριά μας, ούτε στον Δήμο. Είναι η περίπτωση των τροφίων 200 και 300 ευρώ στους παιδικούς σταθμούς που η άνεργη μητέρα δεν μπορεί να πληρώσει. Μας ρωτάει ο κόσμος, γιατί άνω κάτω στο καλαμάκι, γιατί εσείς, τι καινούριο έχετε. Εμείς τους απαντάμε, εμείς το άνω κάτω στο καλαμάκι έχουμε για τον Άλυμο, την πόλη μας, ένα διαφορετικό όραμα, ένα ριζοσπαστικό σχέδιο για τις γειτονιές μας και για τις ανάγκες των κατοίκων. Έχουμε νέες ιδέες και με νέα πρόσωπα, θέλουμε να αλλάξουμε το σημερινό ξεπερασμένο πελατειακό μοντέλο διοίκησης του Δήμου. Ψηφίζοντας εμάς, ψηφίζοντας το άνω κάτω στο καλαμάκι, στηρίζεται μια δημοτική κίνηση που αγωνίζεται για την εμβάθυνση και την διεύρυνση της δημοκρατίας με συνελεύσεις γειτονιάς, με ουσιαστική λειτουργία της Επιτροπής Διαβούλευσης, με ενημερωμένους πολίτες, με τοπικά δημοψηφίσματα και με την εφαρμογή του συμμετοχικού προϋπολογισμού. Μια δημοτική κίνηση που υποστηρίζει με συνέπεια την διαφανή και χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, της δημόσιας περιουσίας και των πόρων του Δήμου. Δηλαδή, ψηφίζεται μια δημοτική κίνηση με την οποία εσείς, οι πολίτες, πραγματικά θα συνδιοικείτε την πόλη σας. Σήμερα, λίγο πριν τις δημοτικές εκλογές, στο τέλος του μήνα, το άνω κάτω στο καλαμάκι βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πρόκληση. Να δυναμώσει την φωνή των πολιτών, να ενισχύσει τη συμμετοχική δημοκρατία, να αναδείξει προγραμματικές συγκλήσεις και συνεργασίες μέσα από τις δυνατότητες που καθιερώνει η απλή αναλογική. Για να γίνει ο Δήμος ένας Δήμος φιλικός στους ανθρώπους, να λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια, με ήθος, με απολογισμό και λογοδοσία προς τους πολίτες. Σε αυτήν τη νέα πρόκληση που φέρνει για την αυτοδιοίκηση η απλή αναλογική, το άνω κάτω στο καλαμάκι διεκδικεί για τρίτη φορά την ψήφο σας. Εμείς, αυτή είναι η βασική μας διαφορά, λειτουργούμε συλλογικά και δημοκρατικά. Αυτό ισχύει ακόμα και για την κορυφαία πολιτική διαδικασία της δημοτικής μας κίνησης, που είναι η επιλογή του επικεφαλής, ο οποίος αναδεικνύεται κάθε φορά στο πλαίσιο της εναλλαγής, το οποίο είναι φυσιογνωμικό στοιχείο του άνω-κάτω. Γιατί, αγαπητοί και αγαπητές, το νέο δεν μπορεί να είναι εκείνοι που εκλέγονται εδώ και 15 έτη. Δεν μπορεί να είναι οι δήμαρχο-κεντρικές διοικήσεις του χθες. Δεν μπορεί να είναι όσοι κατηγορούν προηγούμενες διοικήσεις στις οποίες συμμετείχαν στην πρώτη γραμμή. Αλλά ούτε και αυτοί που συμμετείχαν και εφάρμοσαν την πολιτική στα νομικά πρόσωπα του Δήμου. Και επανέρχομαι, γιατί άνω κάτω στο καλαμάκι. Γιατί οι γειτονιές του Αλίμου δεν είναι μόνο οικοδομικά τετράγωνα με ψηφοφόρους, αλλά είναι χώροι κατοίκων που πρέπει να έχουν ουσιαστικό λόγο, να αποφασίζουν για τα έργα και τις δράσεις του Δήμου. Γιατί η διαχείριση των απορριμμάτων δεν είναι πρόβλημα, αλλά είναι λύση στα προβλήματα της πόλης. Γιατί οι κυκλοφοριακές μελέτες δεν πρέπει να κόβονται και να ράβονται στη βάση προσωπικών και εργολαβικών συμφερόντων, αλλά οφείλουν να προσδιορίζονται από την εξυπηρέτηση της καθημερινής ζωής των κατοίκων. Γιατί τα πεζοδρόμια δεν φτιάχνονται για τραπεζοκαθίσματα και τροχοφόρα, αλλά για να μπορούν να περπατούν άνετα ηλικιωμένοι τα παιδιά και κυρίως τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Γιατί ο πολιτισμός, οι τέχνες και ο αθλητισμός δεν μπορεί να είναι αξίες εμπορεύσιμες, οι οποίες να προσφέρονται για φθηνό παραγωγισμό και αυτοπροβολή, αλλά κοινωνικά αγαθά που αναδεικνύουν την δημιουργική συμμετοχή, την άμυλα, τον αλληλοσεβασμό και την καλλιέργεια. Γιατί οι παιδικοί σταθμοί
δεν έγιναν για να εξυπηρετούν προσωπικές, παραταξιακές και κομματικές επιδιώξεις, αλλά για να προσφέρουν υπηρεσίες στα παιδιά όλων των κατοίκων. Γιατί η διαφανής και χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, της δημοτικής περιουσίας, του εξοπλισμού και των πόρων του Δήμου, δεν αποτελούν προεκλογικές εξαγγελίες, αλλά καθημερινή υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στους πολίτες. Γιατί η πράσινη ανάπτυξη και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών δεν είναι εκθέσεις ιδεών, αλλά συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών με σεβασμό στο περιβάλλον. Γιατί η ελεύθερη πράσινη χώρηση πόλη μας, η ανάπλαση, η διαμόρφωση και η ανεμπόδιστη πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο του Αλίμου δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι μια καθημερινή ανάγκη. Γιατί η υποστήριξη των συμπολιτών μας, που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση, δεν είναι υπόθεση μόνο της κεντρικής εξουσίας, αλλά είναι υποχρέωση και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με την λειτουργία δομών κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. Εμείς, στο επόμενο διάστημα, ακριβώς όπως προτάζει και προστάζει η απλή αναλογική, θα εισηγηθούμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα εισηγηθούμε τις εξής μεταρρυθμίσεις και προτάσεις. Ως προς την ίδια τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, η πρότασή μας είναι ότι το πρώτο πρέπει να αλλάξει η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Μέχρι σήμερα, οι σύμβουλοι οι οποίοι δεν ανήκουν στη συμπολίτευση δεν έχουν καμία ενημέρωση επί των θεμάτων, τα οποία καλούνται και να ψηφίσουν. Οι εισηγήσεις έρχονται τελευταία στιγμή. Η πρότασή μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν έγκαιρα εισηγήσεις στην υπηρεσία τουλάχιστον τρεις εργάσιμες μέρες πριν, οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται και με το πλήρη φάκελο. Δεν μπορούμε να πάμε να πούμε ότι εφαρμόζουμε την απλή αναλογική χωρίς την εσωτερική ή δημοκρατική λειτουργία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα εισηγηθούμε την πρόταση για την μείωση των δημοτικών τελών. Θα εισηγηθούμε την πρόταση για την ίδρυση τοπικού εμπορικού συλλόγου σε συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις. Θα εισηγηθούμε συγκεκριμένες προτάσεις για τη στήριξη της νεολαίας και την καταπολέμηση της ανεργίας. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για το πρόβλημα της συγκοινωνίας. Θα εισηγηθούμε άμεσα την υλοποίηση της ανέγερσης του Μουσικού Σχολείου Αλίμου στο οικόπεδο 370 και την μεταφορά Δημοτικού Σχολείου εκεί που στεγάζεται σήμερα το μουσικό. Θα ενισχύσουμε την ελεύθερη καλλιτεχνική δημιουργία για τα μικρά καλλιτεχνικά σχήματα με δωρεάν είσοδο και χρήση των χώρων. Θα ενισχύσουμε την τοπική καλλιτεχνική δημιουργία. Μαζί με τους γειτονικούς δήμους θα προτείνουμε την δημιουργία χώρου αποτέφρωσης νεκρών. Θα ενισχύσουμε τις προνοιακές δομές, τα ΚΑΠΗ. Θα εισηγηθούμε την πρόταση για την δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων. Θα εισηγηθούμε την πρόταση για την σταδιακή μείωση και κατάργηση των τροφίων στους παιδικούς σταθμούς για τους πιο αδύναμους. Έχουμε πρόγραμμα συγκεκριμένο για την εξάλληψη της ενδοοικογενειακής βίας, για τις εξαρτήσεις, κυρίως για την νεολαία. Έχουμε προτάσεις, στις οποίες θα εισηγηθούμε, για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για την ενίσχυσή της, η οποία είναι στον πυρήνα της ανάπτυξης που θέλουμε. Δηλαδή, ο Δήμος να βοηθάει τους επιχειρηματίες, τους μικρομεσαίους του Δήμου μας, να έχουν πρόσβαση στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Θα εισηγηθούμε στο πλαίσιο αυτό να υπάρχει υπεύθυνος δημοτικός σύμβουλος εντεταλμένος για τα προβλήματα της παραλίας, αλλά και για το ζήτημα της προσβολής προσωπικότητας των συνανθρώπων μας, οι οποίοι έχουν κινητικές δυσκολίες από την παράνομη στάθμευση σε ράμπες και πεζοδρόμια. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο το άνω κάτω θα είναι ενισχυμένο, θα εισηγηθούμε ακριβώς την κοινωνική μας ατζέντα για την άνεργη μητέρα, για την άρση των αποκλεισμών, για το bullying στα σχολεία. Θέλω να πω, αγαπητές και αγαπητοί, ότι εμείς είμαστε η πραγματική πολιτική αλλαγή. Είμαστε μια δύναμη της οικολογίας, της δημοκρατίας για τα συμφέροντα των πολλών. Εμάς το όραμά μας είναι μια σύγχρονη πόλη, όπου οι άνθρωποι της θα έχουν ουσιαστικό λόγο μέσω τοπικών δημοψηφισμάτων και συνελεύθερων γειτονιάς. Εμείς θέλουμε να γίνουμε μια δημοτική αρχή που θα εκπροσωπούμε όλο το λαό του Αλίμου. Κυρίως όμως θα εκπροσωπούμε το πιο αδύναμο.
Κυρίως θα εκπροσωπούμε αυτούς που η φωνή τους πνίγεται. Θα γίνουμε η φωνή όσων δεν έχουν φωνή. Θέλω εδώ να περάσω το πολιτικό μήνυμα ότι στο πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών δεν ψηφίζουμε για δήμαρχο. Ψηφίζουμε για τους εκπροσώπους μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το ποιοι θα είναι οι εκπροσώποι μας, γιατί με την απλή αναλογική το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτό το οποίο θα διοικεί την πόλη. Άρα ήρθε η ώρα να παρουσιάσω τους δημοτικούς μας συμβούλους και ξεκινάω. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από την Ελένη την Πελιά, η οποία είναι η επικεφαλής του Άνω Κάτω και κράτησε σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Παρακαλώ την Αλέκα την Αρμάου Αγιανούτσου, δημοτική μας σύμβουλο, και την Αμαλία Θανασοπούλου. Ήρθε η ώρα για τον επικεφαλής μας, τον υποψήφιο δήμαρχο του 2010, τον Δημήτρη τον Κλαβιανό. Και τώρα θα τους πάω αλφαβητικά, για να μην μπερδευτώ και κανέναν άλλο λόγο. Τον Αρβανιτίδη τον Δημήτρη, καθηγητή στο Μουσικό Σχολείο Αλίμου, ο οποίος κοσμεί με την παρουσία του στο ψηφοδελτίο μας. Την Αγγελική Τσάτσι Βαγγή, δασκάλα, μέλος, καθηγήτρια του Καρτογιού. Τον Νίκο τον Βαβακάρη. Τον Παναγιώτη τον Βογιατζή, έναν νέο επιχειρηματία στην πόλη μας. Τη Γιαννούλη Κατερίνα. Την Ευγενία Ζαφυράκη. Ευγενία. Το Βασίλη το Ζαχαρόπουλο. Τον Γιάννη τον Ιορδάνη. Παλέμαχος στη μάχη, είναι ο νεότερος του ψηφοδελτίου. Την Σίτσα την Καραμπάτη, που θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα, διότι είναι από τα πιο ενεργά μας μέλη. Τον Γιώργο τον Κεσέ. Γιώργο. Έλα, Γιώργο. Την Γιούλη την Κόκορη. Την οποία και ευχαριστούμε. Τη Λιγερή Λαμπράκη. Τον Ηλία τον Λαρδά. Ηλία. Τον Στέφανο τον Λεβαντή. Έλα, Στέφανο. Την Πόπη Μαστοριανοπούλου. Πόπη μου. Η οποία και το τελευταίο διάστημα με έχει υιοθετήσει. Την Βίκη Μιχαλοπούλου, που την ευχαριστούμε. Τη Μαργαρίτα, την Πογδάνου.
Παναγιώτη Τάση. Ναι. Είναι λόγω ανηλυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Το Δημήτρη το Παναγόπουλο, ο οποίος και αυτός λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων της τελευταία στιγμή δεν κατάφερε να είναι μαζί μας. Την Λένα Τη Παπαγιανοπούλου. Τον ευχαριστούμε. Το Γιάννη το Παραλά, ο οποίος... τον Αλέκο το Ρίγα. Έλα, Αλέκο. Τον Γιάννη Ρίγκο. Και τον Νέστη Σαμία. Ευχαριστούμε. Όχι. Δεν έχω τελειώσει. Ευχαριστώ. Την Ναταλία Τσερέτη. Ναταλία. Τον Αντώνη, τον Τζίμο, τον οποίο τον ευχαριστούμε θερμά, θερμόκατα. Ο οποίος δίνει μια διπλή μάχη. Τη Μέρη, τη Τσεμπερτζή. Την Δανάη, Τσόγια Βυσβίκη, που αποχώρησε για λόγους υγείας πριν από λίγο. Τη Τάνια Τυρού, και ευχαριστούμε. Και τον Χάρη Χρόνη, ο οποίος στο εξωτερικό. Το ψηφοδέλτιό μας. Το ψηφοδέλτιό μας, σημειολογικά, είναι ψηφοδέλτιο ισορροπίας. Έχει 50% άντρες, 50% γυναίκες. Και είναι ένα ψηφοδέλτιο νίκης, είναι ένα ψηφοδέλτιο αλλαγής. Δεν είναι ψηφοδέλτιο, όπως και το βλέπετε με παρατραγούδα. Είναι όλοι, σε έχουμε επιλέξει έναν-έναν, λόγω των αρχών και των αξιών που έχουμε ως κίνηση. Θέλω να πω ότι οι εκλογές είναι σε πολύ λίγες μέρες. Στον Άλυμο, στον Δήμο μας, έχει έρθει η ώρα των πολλών. Ήρθε η ώρα των πολλών και στην πόλη μας. Καλό μας αγώνα έως την οριστική νίκη. Ευχαριστώ.